Τι κάνετε, κυρία Γραμμέλη? Την καλεσμένη στις εκπομπές. Πώς πάει αυτό? Περίφημα. Πώς βλέπετε τη χρονιά τώρα που κλείνει σιγά σιγά για όλες τις εκπομπές? Είχα πει, θυμάμαι πέρσι τέτοιο καιρό, θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Δεν χαίρομαι που επιβεβαιώθηκα, αλλά φοβάμαι ότι η επόμενη θα είναι πολύ δυσκολότερα. Και επιμένω στο ρεπορτάζ μου ότι όλα θα είναι στο φάσμα των περικοπών, των μειώσεων και των αλλαγών. Περιμένατε το διαζύγιο της Μπέτης Μαγκύρα με τον Αντένα? Είχα πει για δύο εκπομπές που θα γίνουν από την αρχή. Η μία ήταν αυτή και η άλλη ήταν για το Σαββατοκύριακο του Αντένα. Εδώ και καιρό έχει αρχίσει μια συζήτηση στον Αντένα για το Σαββατοκύριακο. Επιμένω ότι η Μαρία Αναστασοπούλου είχε ενημερώσει τον Αντένα από τον Ιανουάριο ότι δεν θα είναι στο κανάλι, στο Καλημέρα Ελλάδα, συγγνώμη, εφόσον η Φέη Μαυραγάνη αποχωρεί. Ήταν κάπως λογικό να θέλει να γίνει μια εκπομπή η οποία να έχει και ενημέρωση και ψυχαγωγία, διότι νομίζω ότι αυτό βασίζεται πάνω και σε ένα πολύ επιτυχημένο project όπως είναι αυτό που έχει στήσει η Χριστίδου. Η Μπέτη θα μπορούσε να το στηρίξει αυτό το concept? Η Μπέτη ίδια είπε ότι δεν θέλει να το στηρίξει, την τιμά αυτό. Το καταλαβαίνω, γιατί η Μπέτη δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι παρουσιάστρια, κάνει ψυχαγωγία, είναι showwoman, είναι κάτι άλλο. Στο δίδυμο που θα τη διαδεχτεί? Δεν νομίζω ότι ακόμη είναι σίγουρο αυτό, ειδικά σε ό,τι αφορά την απόφαση που θα πάρει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, διότι δεν έχει απαντήσει ακόμη θετικά. Προηγείται το μέγκα στις συζητήσεις του Δημήτρη, καθώς έχει ακόμα ενεργό συμβόλαιο. Με το Θανάση μιλήσατε? Ξέρω ότι ο Θανάσης αυτή τη στιγμή θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το αξίζει αυτό που συνέβη. Και θέλω να αφήσω λίγο το χρόνο να κυλήσει, να οριστικοποιηθεί και μετά θα μιλήσουμε. Σ' αρέσει αυτό το δίδυμο για infotainment εκπομπή, μπορούν να την υποστηρίξουν? Ναι, πιστεύω και στους δύο πάρα πολύ. Εσάς θα μπορούσαμε να σας δούμε στο πλευρό του? Όχι, δεν θα μπορούσατε να με δείτε ούτε στο πλευρό τους, ούτε ανάμεσά τους. Πού θα σας δούμε εσάς το χρόνο? Θα με δείτε σε κάποια εκπομπή, σαν αυτές που συνήθως με βλέπετε, ζωντανή. Ψυχαγωγική. Έχετε κλείσει? Υπάρχει μια πρώτη προφορική συμφωνία και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέσα από υπογραφές. Η Φέη στο Μέγκα? Με το καλό, ακόμα δεν έχουν μπει υπογραφές, να περιμένουμε. Η Μαρία Μπακοδήμου έχει προτάσεις? Η Μαρία δεν μπορεί να μην έχει προτάσεις, παιδιά. Είναι μια παρουσιάστρια η οποία είναι πανέξυπνη, είναι εξίσου ευφυής και απολαυστική. Πώς σας φαίνεται η Κατερίνα Ζαρίφη στο Βραδινό? Πιο βραδινό. Κάτι πέταξε ο Νίκος Κοκλώνης για τη Ζαρίφη για το βράδυ. Παιδιά, πετάγονται πάρα πολλά γύρω μας. Θέλω να οριστικοποιηθούν κάποια πράγματα επί της ουσίας σε ό,τι αφορά το Open και στη συνέχεια να γίνουν οι κατάλληλες συζητήσεις και οι προτάσεις. Η Κατερίνα θα αποφασίσει το καλύτερο για εκείνη. Τη Δανάη Μπάρκα την βλέπετε στη μεσημεριανή ζώνη του Μέγκα? Δεν είναι θέμα να τη βλέπω εγώ, είναι να τη βλέπω το Μέγκα. Αυτό το περίμενε, αυτό που έγινε με την Μπέτη, δηλαδή το ότι της έγινε πρόταση για ενημερωτικο-ψυχαγωγική εκπομπή, το περίμενε από τη στιγμή που ο Αναστασοπούλου είχε ζητήσει να φύγει από το Καλημέρα Ελλάδα και αυτό με την Φέη Μαυραγάνη. Και τι λέει τώρα αυτό, το έχω ακούσει και από άλλους, ότι την τιμά, επειδή δεν γνωρίζει να κάνει ενημέρωση, επειδή δεν είναι δημοσιογράφος και χρειάζεται αυτό γνώσεις και άλλα skills που λέμε τέλος πάντων. Γιατί δεν θέλει να είναι ψυχολόγος. Ακόμα περισσότερο θεωρώ ότι το λέει, η Αφροδίτη είναι άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια στον χώρο και πάρα πολλά χρόνια στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ξέρει τι λέει, δεν πετάει δηλαδή. Θεωρώ ότι η λέξη την τιμά που αφορά την Μπέτη Μαγκύρα έχει να κάνει και με την άποψή της, ότι η άποψή της ήταν αυτή και τη διατήρησε. Δεν έκανε δηλαδή γυριστή. Από το άλλο κανάλι που ήταν έτσι, από το Open. Ότι ξέρει τι, εφόσον το κανάλι στο οποίο είμαι θέλει να με βάλει σε infotainment, επειδή θέλω να μείνω, θα την κάνω και εγώ. Θεωρείτε ότι είναι σαν να επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε συζητήσει και εμείς? Κάπως ότι ο Αντένα έκανε μια πρόταση που δεν μπορούσε να δεχτεί η Μπέτη. Γιατί στην ουσία από τη στιγμή που σου λέει δεν μπορεί να κάνει ενημέρωση λόγω ότι για όλα αυτά που είπε τέλος πάντων, είναι σαν να σου λέει και ο Αντένα το ήξερε αυτό, οπότε έκανε μια πρόταση που δεν θα λέγει ναι η Μπέτη. Ναι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς. Επιβεβαιώνει αυτό που συζητούσαμε τόσο καιρό με έναν τρόπο. Σε να φανεί ότι αρνήθηκε η Μπέτη και όχι ότι είπε το κανάλι ότι δεν θα φύγει. Ότι η απόφαση του συγκεκριμένου καναλιού ήταν να φύγει από το δυναμικό του. Δηλαδή θέλω να πω η Μπέτη είπε όχι και πολύ καλά έκανε, γιατί δεν είναι ότι θέλει να είναι στην τηλεόραση ό,τι και να έχει. Θέλει να είναι στην τηλεόραση κάνοντας αυτό που ξέρει να κάνει και αυτό που κάνει καλά. Μπορούσε όμως να πει ναι, θα το κάνω. Μα δεν θυμάστε που λέγαμε. Αυτό που είπα. Δεν θυμάστε που λέγαμε ότι επειδή είναι επαγγελματίας και επειδή ήθελα να έχει μια πορεία εκπομπή της και του χρόνου, είχε ζητήσει και δημοσιογράφους συγκεκριμένους προκειμένου να δείξει καλή θέληση και στο κανάλι και αν αυτό τελικά με έναν τρόπο προχωρούσε να το υποστηρίξει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι σέβεσαι
το μέσα στο οποίο είσαι και καταλαβαίνεις και τη διαφορά σου. Λέει, αλλιώς είναι να κάνω μια ψυχαγωγική εκπομπή, αλλιώς είναι αν εντάξω την ενημέρωση μέσα. Θέλω ανθρώπους, αν το κάνω και πάρω το ρίσκο, που να μπορούν να το υποστηρίξουν και να έχει ένα αποτέλεσμα αξιοπρεπές. Γιατί κακώς, πολύ κακώς, βλέπουμε πράγματα κάθε μέρα που μπαίνουν στο κομμάτι της ενημέρωσης, τέτοιες εκπομπές ψυχαγωγικές. Είναι επαγγελματίας. Υπάρχει αξιοπρεπής. Είναι επαγγελματίας και το αποδεικνύει μέχρι και τελευταία στιγμή. Επειδή συζητάμε για ενημέρωση, για infotainment εκπομπές, μιλάει για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θανάση Πάτρα που σου λέει κρατήστε μικροκαλάθι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και μέχρι χτες Αφροδίτη Γραμμέλη κάτι έγραψε πρώτο θέμα. Έτσι. Κράτα μικροκαλάθι σου λέει για το αν θα συνεργαστούν ή όχι, ναι, όσον αφορά τις αποφάσεις που θα πάρει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Και όπως είπε και στο βίντεο και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, με επιφύλαξη λέει. Θα είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην παρέα του Θανάση Πάτρα. Γιατί φαίνεται, έτσι, δεν έχει κλειδώσει, δεν έχει υπογράψει, φαίνεται να είναι στην παρέα της Φέης κοντά. Μέχρι στιγμής. Okay. Είναι κοντά δηλαδή. Είναι βαθμισμένο ρόλο και τα λοιπά. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν, το έχει πει και το έχει γράψει και η ίδια η Αφροδίτη στο πρώτο θέμα στο οποίο εργάζεται και γράφει για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά φαίνεται ότι έχει κλειδώσει στην ομάδα της Φέης Κορδά. Υπάρχουν ερωτηματικά ακόμα βέβαια για την εκπομπή της Φέης Κορδά. Σαφέστατα ερωτηματικά γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει πέσει ακόμα η υπογραφή της Φέης, δεν ξέρουμε την ομάδα την υπόλοιπη και τη σύσταση της εκπομπής. Η υπογραφή σίγουρα δεν μπορεί να πέσει πριν τελειώσει η σεζόν τώρα. Η ομάδα είναι το θέμα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Υπάρχουν κενά πολλά. Να πάει ο Πάτρας μόνος του. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι μόλις μίλησε για τον Θανάση Πάτρα, το χαμόγελο που έριξε, ότι πραγματικά χαίρεται γι' αυτό. Δεν ήταν αυτός πόσο καιρό. Και το αξίζει ο Θανάση Πάτρας. Στην Γραμμέλη νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιη. Το βήμα που είχε κάνει τότε. Και φαίνεται ότι είχαν και καλή συνεργασία στο Μέγκα Καλημέρα. Γιατί και από την αντίδρασή τη φαίνεται αυτό. Αλλά νομίζω και επειδή είναι δίκαιος άνθρωπος, θεωρώ ότι ο Θανάση Πάτρας αξίζει όντως να έχει θέση στην τηλεόραση. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι.